Και τώρα τον έχουμε μαζί μας. Για να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Κωστή. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μιχάλη, γιατί τόση πρεμούρα όντως με τον Κλάτεμπεργκ? Τι γίνεται τελικά? Η διαιτησία παραμένει το μεγάλο έτσι διακύβευμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έξι, μ' ακούετε. Πεστή μου. Ο φίλος της αγόρας έχει στεναχωρηθεί γιατί γούσταρε Κλάτεμπεργκ. Γούσταρε. Αφού θα τον κρατήσουμε ως ειδικό σύμβουλο. Ναι, σωστά. Αλλά τέλος πάντων, επειδή μου τον ήθελε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Βέβαια, τώρα ξέρεις, όλο αυτό είναι λίγο ο τελευταίος που πρέπει να μιλήσει αυτήν την ιστορία και δεν έχει μιλήσει ακόμα. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα πει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην πει τίποτα διαφορετικό. Ή μπορεί να μην πει και τίποτα. Να το παίξει πόδιος Πιλάτους και να πει κάτι ότι καταλαβαίνετε. Είναι η UEFA και η FIFA. Ναι, σωστά. Η απόφαση στο τέλος της ημέρας ανήκει στην ΕΠΟ. Έτσι όπως είναι δομημένα τα πράγματα τώρα. Άρα μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι και παρά το γεγονός ότι η Super League 10 στους 14 λένε Κλάτεμπεργκ, τυπικά ουσιαστική σημασία δεν έχει. Επικοινωνιακά έχει τη σημασία της και σίγουρα όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να πιέσουν την πλευρά της FIFA και της UEFA ότι να η πλειοψηφία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, θέλει αυτό. Ανάμεσα τους νομίζω και η Super League 2 δια του προέδρου της, του Λεοτσάκου. Οι δύο δηλαδή επαγγελματικές κατηγορίες, στην πρώτη 10 από τις 14, στη δεύτερη όλοι θέλουν Κλάτεμπεργκ. Γιατί να το αλλάξουμε? Δεν ξέρω αν αυτό θα το ακούσει ο UEFA και η FIFA, αν θα το μετρήσει, πόσο θα το μετρήσει, αν θα το μετρήσει σε απόλυτο βαθμό και θα γυρίσει να πει στην ΕΠΟ γιατί να αλλάξουμε τον Κλάτεμπεργκ αφού η συντηρητική πλειοψηφία είναι ικανοποιημένη, ή αν θα πει οκ, ναι, αλλά η ΕΠΟ είναι αυτή που αποφασίζει και η ΕΠΟ θέλει Μπένετ. Ναι. Οφείλουμε να πούμε ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μπαλτάκος, έκανε μια έξυπνη τρίπλα, διότι δεν είναι και εύκολο οι 10 να χοροπηδήσουν για τον Μπένετ. Ναι, μπορούν να υποστηρίζουν και να λένε ότι θέλουν τον Κλάτεμπεργκ, αλλά δεν είναι και εύκολο να πούν δεν μας κάνει ο Μπένετ, γιατί πρώτον ήταν συνεργάτης του Κλάτεμπεργκ. Δεύτερον, γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, είναι 2 χρόνια εδώ. Ναι. Τρίτον, γιατί ήταν κάποιος που τον διάλεξε ο Κλάτεμπεργκ, άρα εφόσον θεωρείς έτοιμο τον Κλάτεμπεργκ, δεν έχεις και πολλά πράγματα να πεις για τον Μπένετ. Το λέω αυτό γιατί μέχρι χθες που βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Μπένετ, ακούγονταν διάφορα ονόματα, τα οποία θα μπορούσαν... Φρέσκα ονόματα που δεν έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ναι. Ένας Ισπανός και ένας Ούγγρος, φέρονταν ως η επιθυμητή από την πλευρά της ΕΠΟ. Μάλιστα. Τα οποία θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο να αμφισβητηθούν. Τώρα, ένας συνεργάτης, στενός συνεργάτης του Κλάτεμπεργκ, τον οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ίδιος ο Κλάτεμπεργκ και για τον οποίο δεν είναι ότι είχαμε ακούσει και φοβερά παράπονα από τις ομάδες. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί και υπό αυτήν την έννοια ήταν μια έξυπνη τρίπλα του Μπαλτάκου από την πλευρά του. Δηλαδή κατέληξε σε ένα πρόσωπο που δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν αυτοί που επιθυμούν Κλάτεμπεργκ. Τώρα το τι θα γίνει, ξαναλέω, αυτός που αποφασίζει με βάση το καταστατικό στο τέλος της ημέρας είναι η ΕΠΟ. Σωστά. Εάν η UEFA και η FIFA θα θελήσει να παρέμβει ή να το κάνει όχι επισήμως αλλά ανεπισήμως μέσω της ΕΠΟ, ή αν θα θελήσει να πει το μοντέλο Κλάτεμπεργκ ήταν επιτυχημένο γιατί το αλλάζετε ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι κάτι που θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Λέω όμως ότι ανοιχτά το βλέπω δύσκολο να δύσκολο. Πάει κόντρα στην επιλογή της. Ναι, αλλά οι ομάδες που λένε ότι εμείς αποφασίζουμε και τα λοιπά, δήλωση Αλαφούζου και Μαρινάκη. Οι ομάδες ξέρουν ότι στο τυπικό σκέλος δεν είναι έτσι. Οι ομάδες επικαλούνται το ουσιαστικό μέρος της συμφωνίας και λένε ότι πώς γίνεται στο δικό μας συνεταιρισμό και στη δική μας λίγα να αποφασίζει η ΕΠΟ για το ποιος θα είναι αρχιδιαιτητής.
αυτό είναι ένα αίτημα που μπορείς να το κάνεις επισήμως και να ζητήσεις να πάρεις τη διετησία από την ΕΠΟ. Είναι πολύ σχετικό αν προλαβαίνεις να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, αν γίνεται δεκτή. Υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η διετησία ανήκει στην Ομοσπονδία, σε κάποια ανήκει, αποφασίζει η Λίγκα, η περίφημη επαγγελματική διετησία. Ναι. Αλλά το αν αυτό μπορεί να γίνει τώρα και με τι διαδικασίες και με τι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μου θυμίζει λίγο μπάσκετ η κατάσταση. Εόκε, Σάκε και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Ποτέ δεν έπαψε και δεν ξέρω αν θα πάψει και ποτέ η διαιτησία να είναι το βασικό. Όντως. Ο βασικός μοχλός άξονας στον οποίο θέλουν να ελέγξουν οποιοσδήποτε μεγάλος. Ο Ολυμπιακός, η ΙΑΕΚ, ό,τι θες πες. Δεν έχει καμία διαφορά. Εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής. Λέω ότι με τον Κλάντεμπεργκ υπήρξαν προβλήματα, σοβαρά. Αλλά επίσης οφείλω να πω ότι η διαιτησία τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα ήταν σαφώς καλύτερη. Θα μου πεις, ήταν και πολύ χαμηλά ο πύχης. Πώς να μην είναι καλύτερη, θα ήταν δύσκολο να μην την κάνει καλύτερη από εκεί που την πήρε. Σωστά. Παρ' όλα αυτά οφείλω να πω ότι η κατάσταση βελτιώθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι γενική αποδοχή και των ομάδων. Το αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τα κάνει τα πράγματα ακόμα καλύτερα, ναι, προφανώς υπάρχει. Αν υπήρξαν όχι μόνο λάθη και αστοχίες σε διαιτησίες ή σε μάτς, αλλά αν υπήρξαν και άλλου είδους προβλήματα με τον Κλάντεμπεργκ, υπήρξαν. Δηλαδή δεν βελτίωσε τον Έλληνα διαιτητή ο Κλάντεμπεργκ. Τι έκανε, πήγε στην εύκολη λύση. Στην εύκολη λύση, τους ξένους. Ξένο διαιτητή. Δεν είναι ότι μας άφησε και καμιά κληρονομιά πίσω του. Ούτε τρελά σεμινάρια, ούτε τρελά σεμινάρια είδαμε, ούτε εκπαιδευτικές προσπάθειες είδαμε, ούτε όντως κάποιο νέο παιδί, να πούμε ένας νέος Έλληνας φέρελπης διαιτητής, ότι ναι ρε παιδί μου, κάποια ταλέντα ας πούμε προωθούνται, εντάξει παίξανε κάποια παιδιά. Δεν είναι ότι δεν το είδαμε εκ του αποτελέσματος, δεν το είδαμε ούτε εκ προθέσεως. Δεν είναι δηλαδή ότι το δοκίμασε και δεν τα κατάφερε, του ήταν αδιάφορο. Ναι. Ο άνθρωπος δεν ζούσε με την προοπτική, ούτε εργαζόταν με την προοπτική. Εργαζόταν με το day by day. Να βρω έναν Ούγκρο, έναν Ρώσο, έναν Ιταλό, έναν Ολλανδό για το Σαββατοκύριακο που έχει τέρμπι. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και παίρνω. Πάμε παρακάτω. Μήπως όμως, Μιχάλη, φταίνε και οι ομάδες μας κάπου σε αυτό, γιατί λέγαμε όλοι θέλουμε ξένο και είναι δυνατόν στο τάδε να μην έχουμε ξένο και στο τάδε δίνα να έχουμε ξένο. Δηλαδή, μήπως και οι ομάδες οι ίδιες ζητούσαν ξένους και του κάναν τη ζωή πιο εύκολη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υποτίθεται ότι προοπτικά αυτό θέλαμε να αλλάξει. Για να αλλάξει προοπτικά θα έπρεπε να έχουμε δώσει βάρος στην εκπαίδευση των διαιτητών, θα έπρεπε όπως δεν έχουμε αναδείξει 2-3, που στην αρχή θα παίζανε τα πιο λιγότερα σημαντικά μάτια για την κανονική διάρκεια. Που θα είχαν ξεχωρίσει μέσα σε αυτή τη διετία, οπότε θα μπορούσε να πει ο τάδε κύριος που έχει κάνει 1, 2, 3, 5, 7 καλές διαιτησίες, ήρθε η ώρα να κάνει και ένα ντέρμπι. Σωστά. Δεν μπορεί να χοροπηδάτε εσείς, αλλά εγώ το έχω αποφασίσει, με αυτή την προοπτική δουλέψα και θα το κάνω. Ναι. Και θα βλέπαμε τα αποτελέσματα. Δεν έγινε. Πήγε και αυτό στην εύκολη λύση. Σκασίλαμε για την προοπτική, σκασίλαμε για το αύριο, σκασίλαμε τι θα γίνει όταν θα φύγω σε 1, σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια. Με ενδιαφέρει μόνο το σήμερα. Σωστά. Και με προβλήματα και στο σήμερα, έτσι, γιατί ασφαλώς υπήρχαν και προβληματικές διαιτησίες. Αλλά πολύ λιγότερο προβληματικές. Και βέβαια έχει και το μεγάλο αποτέλεσμα του ΒΑΡ. Έτσι. Με το ΒΑΡ λύνονται τα. Στην εποχή είχε το μεγάλο αποτέλεσμα του ΒΑΡ που διόρθωνε πολλά πράγματα. Σωστά. Αλλά ξαναλέω, εγώ θέλω να είμαι δικαιός με όλους. Στο τέλος της ημέρας, αν κρίνω τη διαιτησία του Κλάντεμπεργκ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς. Και τα ζητήματα ήταν πολύ λιγότερα. Αλλά με όλα αυτά που ανέφερα. Και με το βάρος σύμμαχο, όπως λες και εσύ, που όντως έλυσε πολλά ζητήματα. Πολύ σημαντική αλλαγή. Πολύ σημαντική αλλαγή. Έτσι είναι. Τώρα, πάμε λίγο και στα δικά μας όσον αφορά στα μεταγραφικά κτλ. Είχαμε μια απορία που νομίζω ότι απαντάτε έτσι κι αλλιώς ιδιαιτέρως εύκολα, αλλά παρόλα αυτά να την καταθέσουμε. Ας πούμε ότι ο Νάρεϊ έκλεισε στον ΠΑΟΚ και έρχεται π.χ. αύριο. Υπάρχει περίπτωση να τον δούμε να παίξει? Όχι. Να παίξει εννοείς στα μάτια με τη Λεύση, με τη στο Λεύση. Πρώτο μάτια με τη Λεύση. Ναι.
Το πρώτο μου μοιάζει λίγο δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Το πρώτο σενάριο που μπορώ να φανταστώ για το πρώτο μάτς είναι να μπει στην αποστολή. Γιατί δεν βάλεις, okay, που είναι σε 16, 15, 16 μέρες από σήμερα. Σωστά. Είναι άλλη κουβέντα. Αν όντως έρθει αύριο και άρα έχει δύο εβδομάδες προπονήσεις στα πόδια του με την ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι ο Πάπ δεν κύγεται τόσο πολύ για να παίξει, εφόσον όλα πηγαίνουν καλά και είναι υγιείς οι υπόλοιποι, να παίξει ο Νάρη το πρώτο μάτι. Αν ερχόταν σήμερα ο Νάρη και σήμερα ο Σωτέρδο, θα σου λέγα ότι ο Σωτέρδο μπορεί και να έχει πιθανότητα να παίξει έστω και ως αλλαγή, γιατί είναι τέτοια η θέση του που πονάει η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω υπό την έννοια ότι ο Σόνι και καλά ο Σωτέρδο είναι καλύτερος από τον Νάρη. Απλώς λέω ότι ο Νάρη παίζει κατά βάση στη θέση που παίζει και ο Ζιβκοβιτς. Άρα έχει το κεφάλι του ίσως σε σχέση με την αρχική εντεκάδα του Τσέσκου εκεί. Ενώ ο Σωτέρδο παίζει στο 10, που προφανέστατα αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου δεν του έχει το κεφάλι του ίσχο για το ποιος θα παίξει 10 στο πρώτο μάτς με την Λεύση. Υπό αυτήν την έννοια το λέω. Ναι, σωστά. Έχω ξαναπεί την άποψή μου για τον Άρη από όταν πρώτο είχε ακουστεί. Κατά την άποψή μου είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Αφήνω στην άκρη το Σωτέλδο γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έτσι. Λέω ότι από τις μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Νάρη για μένα μου φαίνεται ο πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής να παίξει αύριο το πρωί και να κάνει αισθητή την παρουσία του. Να μπει να βοηθήσει δηλαδή άμεσα, ο πιο παιγμένος λες ότι είναι. Έχω πολύ καλή άποψη και για την ποιότητά του και για την τεχνική του. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που υποτιμούν τέτοιου είδους πρωταθλήματα σε τέτοιου είδους χώρες, δηλαδή τα 5 μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ποδόσφαιρο για την ποιότητα της δεύτερης εθνικής. Δεν είμαι της άποψης δηλαδή ότι από την Bundesliga. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Στην Bundesliga 2, στη Championship, στην Segunda Division στην Ισπανία, μπορεί να βρεις παίχτες που στο ελληνικό πρωτάθλημα όχι απλώς μπορούν να σκοτώσουν. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνουν και τη διαφορά. Οπότε δεν είμαι αυτής της άποψης. Λέω ότι αυτό το παιδί επειδή είναι και σε μια ηλικία που έχει γράψει χιλιόμετρα, δεν είναι 21-22, και που έχεις να δεις πράγματα που έχει κάνει και τα φωνάζει το βιογραφικό του, ναι, σε μια καλή ομάδα της Β' Γερμανίας, λέω ότι, επειδή το έχω δει κιόλας, το παιδί αυτό να αγωνίζεται, λέω ότι είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, με χαρακτηριστικά που δεν συναντάς εύκολα στον ΠΑΟΚ και που θεωρητικά χρειάζεται το λιγότερο χρόνο προσαρμογής γιατί είναι πολύ πιο έτοιμος, είναι ένας νεαρός που εξελίσσεται. Μαζί με τον αριστερό μπακ τον Σουάρης είναι οι δύο πιο έτοιμοι παίχτες από αυτούς που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Αφήνω στην άκρη τον Σωτέλ, το ξαναλέω, γιατί περιμένουμε να επιβεβαιωθεί, να ολοκληρωθεί. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ ο Νάρη. Έτσι μοιάζει στα μάτια μου και από όσα ξέρω και από όσα έχω δει και από όσα φωνάζουν το βιογραφικό του. Εν τω μεταξύ τώρα εδώ έχουμε αγωνία, τι γίνεται με τον Ζερβίνιο, μου στέλνουν μηνύματα εδώ ακροατές και τα λοιπά. Τον περιμένουμε σήμερα. Πρέπει να έχει υπάρξει μια αλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλαγή στη μέρα άφηξης. Ναι, αύριο τώρα λένε μάλλον. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με κάποιο, πώς να το πω, με κάποιο μπλοκάρισμα στην υπόθεση της μεταγραφής του. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι και απολύτως βέβαιος, ο Χρήστανθος πιθανότατα μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει καμία ανησυχία στον Άρη, μάλλον μια αλλαγή στη μέρα προσέλευσης για κάποιο δικαστικό προσωπικό θέμα του Ζερβίνιο. Είναι και ναι. Κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει στην μεταγραφή. Αλλά ξαναλέω, ο Χρήστανθος τα ξέρει πολύ καλύτερα. Για μένα το καυτό ζήτημα για τον Άρη είναι ο Ισπανός Χαβ. Που θα έρθει ή αν έρθει. Ναι. Αυτή η απάντηση είναι καυτό ζήτημα για τον Άρη. Πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Τρομερό upgrade, αναβάθμιση για την 11η του Άρη. Στα μάτια μου είναι δύσκολη μεταγραφή. Έως πολύ δύσκολη μεταγραφή. Ο Μανού Γκαρθία λες.
Ναι, ναι, ο Μανού Γκαρσία. Ναι. Πολύ δύσκολη μεταγραφή. Θα μου κάνει εντύπωση θετική πολύ αν ο Άρης τον έψησε και συμφώνησε και με τυχικό να τον πάρει. Να το φέρει, ναι. Ακούει κάποιος ότι ενδιαφέρει την Μπέρνλι και λέει σιγά πια Μπέρνλι. Εγώ λέω μπορεί να είναι στην Τσάμπιονς της Μπέρνλι, αλλά το πρωτοφόλι της είναι βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλο. Όντως. Ασύγκριτο με του Άρη και των περισσότερων ελληνικών ομάδων. Ναι, ναι. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι που έχει κάνει και 2-3 πωλήσεις και έχει πάρει και την μπρίκα που παίρνουν οι ομάδες που υποβάζονται των 40-45 εκατομμυρίων λιρών τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Championship σε σχέση με την εύκολη προσαρμογή. Το να δώσει 2 και 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ είναι απλό, διαδικαστικό. Ναι. Απλώς αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό το παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά με τους δανεισμούς, με τα αυτά, με τα δεξιά, με τα αριστερά, αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα ότι είναι σε μια ηλικία να πάει κάποιος πιο πρωταγωνιστής. Και δεν θα είναι ένας από την ενδεκάδα ή ένας από το ρόστερ. Και ο Άρης αυτό το δίνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η Κρίστα επίσης ενδιαφέρεται, επειδή ο Βιερά τον ξέρει πολύ καλά, αποκλείεται να του δώσει ρόλο πρωταγωνιστή. Θα του δώσει βαρύ, ούτε ρόλο στην δεκάδα θα νομίζω. Βαριά θα του δώσει μια θέση στο ρόστερ. Η Μπέρνλι, δεν ξέρω, επειδή προπονητής στην Μπέρνλι είναι ο Κομπανί, ο οποίος ήταν χρόνια παίκτης στη Manchester City και τον ήξερε, τον έβλεπε στις προπονήσεις, ναι, όταν ήταν πιτσιρικά στη Manchester City. Η Μπέρνλι δεν ξέρω τι ρόλο του επιφυλάσσει. Αν η Μπέρνλι του πει και ο Κομπανί του πει, τον οποίο τον ξέρει πολύ καλά, ότι του επιφυλάσσει ρόλο βασικού και τον παίρνει για αυτόν τον λόγο στην Μπέρνλι, τότε λέω ότι τα πράγματα για τον Άρη είναι δύσκολα. Αν και η Μπέρνλι του προσφέρει ένα ρόλο, έλα και θα δούμε, μπορεί αυτό το παιδί να πάρει την επιλογή του Άρη, γιατί αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα να είναι πρωταγωνιστής κάπου. Ένας φίλος ακροατής ρωτάει, τόσο καλός είναι, λέει, παιδιά, ο παίκτης αυτός. Λέμε ότι είναι. Εγώ θα πω ότι ας έρθει και ο Ζερβίνιο, ήρθε και ο Γκρέι, έχουν έρθει αρκετοί στον Άρη, βάσει βιογραφικού και όσων έχω δει, λέω ότι αυτός θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Ξαναλέω, πάντα στο γήπεδο κρίνονται. Καλά, εννοείται, ναι. Αλλά στο γήπεδο θα κρυθεί και ο Μπρέι, στο γήπεδο θα κρυθεί και ο Ζερμίνιο, στο γήπεδο θα κρυθεί και ο Ντουμπάγιου και ο Τζιόπ και ο Νταμπό και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει στον Άρη. Εγώ λέω ότι να σου πω και κάτι, και δεν το λέω μόνο εγώ, θα το πει και το πορτοφόλι του Άρη. Διότι για να πάρει αυτό το παιδί θα πληρώσει, δεν έχει σημασία αν θα δώσει 500 τώρα, 500 του χρόνου το καλοκαίρι και ένα σε δύο καλοκαίρια. Πάντως θα πληρώσει 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Δεν έχει πληρώσει κανέναν άλλο τόσα. Σωστά. Όλη αυτή η ονοματολογία, πάντως, Μιχάλη, και οι καλοί παίκτες που έχει φέρει η ομάδα, πραγματικά. Δεν ξέρω τώρα μέσα στο γήπεδο, είπαμε κάποια συμπεράσματα το θηλυκό με τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει upgrade και στις φιλοδοξίες του κόσμου. Τώρα εδώ βλέπω, παίρνω μηνύματα, στέλνουν κτλ. Βλέπω στα social media δεύτερος, τρίτος, πρωτάθλημα, το ένα, το άλλο. Μήπως το κλασικό ελληνικό αυτό πάλι μας πιάνει. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέω χαμηλά την μπάλα. Ναι. Σου θυμίζω ότι τέτοιο καιρό πέρυσι, mm-hmm, λίγο πριν το πρώτο προγραμματικό, στον Άρη ήταν, ναι, ο Μπίκης ήταν όπως πάμε για πρωτάθλημα με τις μεταγραφές του περσινού καλοκαιριού. Λέω ότι ο Μπίκης πρέπει να μείνει πάλι χαμηλά. Βεβαίως πέρυσι ήταν μια δική χρονιά. Ο Άρης κουβαλούσε και αυτό το μείον 6, ναι, που ήταν φανερό ότι τον είχε αγχώσει. Και επίσης ήταν και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που είχε ο Άρης. Θυμάμαι να το γράφω το καλοκαίρι, ότι παιδιά όλες οι μεταγραφές μια χαρά είναι. Όλοι οι παίκτες, αν το δεις τον καθένα, μπορείς να εκτιμήσεις ότι είναι μια χαρά από τους παίκτες. Ποιος θα βάζει γκολ σε αυτή την ομάδα. Ναι, 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 τον γκολ. Και τελικά το πρόβλημα επιβεβαιώθηκε. Εγώ λέω ότι ο Άρης χρειάζεται κι άλλο center forward, δεν φτάνει μόνο ο Γκρέι. Και center forward που κι αυτό στο βιογραφικό του να λέει ότι έχει καλή σχέση με τα δίχτυα. Αν γίνει και αυτή η μεταγραφή, ενδεχομένως να μπορώ να πω ότι το φετινό ρόστερ του Άρη είναι καλύτερο από το περσινό. Ναι. Αν αυτό σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα τερματίσει τρίτος ή τέταρτος ή πέμπτος και θα τερματίσει δεύτερος ή θα φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει πρωτάθλημα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και ξέρεις πάντα, επειδή δεν παίζει ένα στο ποδόσφαιρο, δεν παίζει ένα στο πρωτάθλημα, όλα αυτά έχουν σε σχέση και με το τι συμβαίνει με τους αντιπάλους. Δηλαδή, θα είναι
ο Ολυμπιακός φέτος καλύτερος ή χειρότερος. Θα είναι αποτελεσματικότερος ή λιγότερο αποτελεσματικός. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος ή χειρότερος. Θα αναφέρομαι στους δύο πρώτους. Δεν είναι ανεξάρτητο από το τι θα κάνουν αυτοί, το τι θα κάνουν εκεί οι υπόλοιποι. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός φτάσει στην αποτελεσματικότητα που είχε στην περσινή κανονική διάρκεια, που έκανε, δεν έχει σημασία αν είχε κανόνες το 80% των υπόλοιπων με έναν γκολ διαφορά, αλλά που είχαμε φτάσει στο Δεκέμβρη και είχε, ξέρω εγώ, 13 νίκες και 2 ισοπαλίες, δύσκολο θα μπορεί να διεκδικήσει κάτι στο πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν πέρυσι, ανεξάρτητα από το αν θα είναι και χειρότερος η απόδοση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί και πέρυσι δεν έβγαζε μάτια, αλλά ήταν αποτελεσματικός. Και στις πρώτες 15 αγωνιστικές έχει 10 νίκες, 3 ήττες και 2 ισοπαλίες, τότε ναι. Μια πολύ βελτιωμένη ομάδα σχέση με την περσινή σεζόν θα μπορεί να λέει ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κώστα, ναι, σωστά. Κώστα, λέει, μην ξεχνάτε, λέει με τον Μιχάλη, ότι δεν έχει τελειώσει, λέει, και η υπόθεση, λέει, του Σάντι Μίνα. Μου λέει ένα φίλο εδώ. Γι' αυτό ανέφερα για το Σέντερ Φορ, είτε Σάντι Μίνα είτε κάποιο άλλο, ο Άρης θα πάρει Σέντερ Φορ. Απλώς δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο Σέντερ Φορ που θα πάρει. Ναι. Θα πάρει ένα ακόμη Σέντερ Φορ. Ξαναλέω όμως, από το να σκέφτεται κανείς τώρα στον Άρη το πρωτάθλημα, το δεύτερη θέση και Champions League, ας κάνει focus πώς θα περάσει την Γκόμελ, πώς θα περάσει μετά την Γκόμελ, την επόμενη Γκόμελ και ούτω καθεξής. Σωστά. Γιατί το να παίρνεις κάθε χρόνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά να μην το αξιοποιείς στην πραγματικότητα ποτέ, θα είναι σαν να μπαίνεις κάθε χρόνο στο αεροπλάνο και να μην φτάνεις τελικά στον προορισμό γιατί πήγες και πέταξες. Οπότε, ναι, Ευρωπαίος κάθε χρόνο, αλλά δεν το ζει. Πρέπει να το ζήσει μια χρονιά. Και πρέπει να το ζήσει φτάνοντας στους ομίλους. Κόντρες, κόντρες, μια χαρά. Σωστά. Και βέβαια. Είναι αυτός ο πρώτος στόχος του Άρη και τα βλέπουμε μετά τα πρωταθλήματα και το Champions League. Σωστά, έτσι είναι. Δεν είναι εδώ και ο φίλος μου να τον πειράξω λίγο, γιατί δεν σχολιάσαμε χθες. Ένα φιλικό έληξε 4-0. Και δεν είναι εδώ λίγο να τον κολλήσω λίγο, να δω τι έγινε. Μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο, να τον βγάλεις, να κάνεις ένα σχόλιο. Η νέα United του Ten Hag λέει, τρομάζει και τα λοιπά. Εγώ μόνο τα στιγμιότυπα βέβαια είδα. Οκ. Okay. 4-0 United Liverpool. Κοίτα να δεις. Καλά, αυτό το φιλικό δεν είναι απολύτως. Ναι, εντάξει. Με 32 παίχτες. 3 εντεκάδες ανά 30 λεπτό. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Ναι. Λέω ότι ένα από τα προβλήματα του Manchester United είναι η υποτίμηση του ρόστερ της. Και η υποτίμηση αυτή ήρθε και από πολλούς προπονητές τα τελευταία χρόνια και από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αν λειτουργήσει πολύ διαφορετικά η ομάδα, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι πρωταγωνιστής της Manchester United ο Βαράν. Ο οποίος μέχρι τώρα έχει περάσει και δεν έχει ακουμπήσει. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι τον έχουμε δει μέχρι τώρα ο Φρέντ. Δίνω παραδείγματα παιχτών που είναι 1, 2, 3 χρόνια στη Manchester United και που έχουν ψιλοκαεί, αλλά έχουν ψιλοκαεί γιατί έχει καεί ολόκληρη ομάδα. Δεν είναι τόσο κακό το ρόστερ της Manchester United, ναι, όσο, ναι, σωστά, όσο εκπέτουν κάποιοι. Μα δείτε την άποψή μου, ας πούμε, η Arsenal την πέρασε πέρυσι. Το περσινό ρόστερ της Arsenal σε σχέση με το περσινό ρόστερ της Manchester United ήταν πολύ πιο φτωχό. Η Manchester United έπαιζε με Bruno Fernandes και Cristiano Ronaldo και Pogba. Ασχέτως αν όλοι οι μισοί από αυτούς καήκανε. Και η Arsenal έπαιζε με τον Τζάκα, τον Ενικέτια και τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Δηλαδή έχει υπάρξει μια ισοπαίδωση στη Manchester United. Ναι, βεβαίως έχει πάρα πολλές τελικές αδυναμίες που προσπαθεί να τις καλύψει με τις μεταγραφές. Αλλά πραγματικά μπορεί να, αν ο Ten Hag φτιάξει ένα καλό κλίμα, γιατί επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια αρρώστια, μια μιζέρια. Ναι, όντως. Ναι, όντως. Η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα αναλύσαμε όλα ή τέλος πάντων αρκετά από τα ζητήματα της επικαιρότητας. Θα τα πούμε και αύριο, πρώτα Θεός. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Γεια χαρά, Κωστή. Καλή συνέχεια.